Εσείς πώς το παίζετε το παιχνίδι? Το παίζετε με το HDR ανοιχτό, ενεργοποιημένο, natural looks, next gen? Το φιλαράκι. Ευτυχώς έχει καλά φρένα τον ταφάκι, αλλιώς θα μας την είχε περάσει ο αδερφός εκεί τώρα. Ωραίος όμως, παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου του περιπολικού και έξω, τσαμπουκαλεμένος. Ακούγεται και η φύση στην εξωτερική την κάμερα. Αυτά είναι όλα του ρώσικου, δεν έχω κανένα mod με mod ήχου και αυτά που βάζαμε παλιά. Άργησες λέει. Τι έχουμε εδώ, φράγμα? Εδώ παράκαμψη για την πόλη. Κέμ, Κέτ, πώς τη λέγανε αυτή? Σε κάθε στροφή αλλάζει το σκηνικό. Πότε με το δρόμο, πότε με τη λίμνη. Καλά, τα textures αυτά στους δρόμους δεν παίζονται. Και αυτά δεν πρέπει να είναι από το Next Gen εδώ, είναι του ρώσικου. Κοίτα εδώ τώρα. Λεπτομέρεια. Και παλιά που παίζαμε πριν βγει το Next Gen το ρώσικο, έτσι τους είχαν τους δρόμους, άραγε είναι μοντελάκια στο χάρτη. Τώρα γιατί δεν τον αναβάθμισε ο μάγκας ο Altminator, πως λεγόταν? Εντάξει, δεν πρέπει να ήταν μόνο ένας.
Από μνημεία είπαμε, χαμός εδώ στη Ρωσία. Εδώ δεν έχει κάτι στο Chem να δούμε. Chem discovered. Στροφή, αναστροφή και θα φύγουμε. Παρατημένα βαγόνια, μπράβο. Συνεργείο έχει. Το πάμε για ένα συνεργείο εδώ στο ΚΕΜ. Μερικές φορές είναι τα... Είναι πιο όμορφα τα textures των δρόμων που ξεχνάς να κοιτάξεις το σκηνικό. Ρε μάγκες. Μια αναστροφούλα να κάνουμε. Άντε αφού ήρθαμε και ήρθαμε. Μας πάρει εδώ, μας πάρει. Όντως μερικές φορές ξεχνέσαι με τους δρόμους, τις λεπτομέρειες που έχεις στο δρόμο. Μπράβο. Μπορεί να έχω να παίξω ρώσικο πάνω από χρόνο σίγουρα. Μετά από τόσο καιρό είναι μεγάλη υπόθεση όντως. Έλεγες τι έχανα τόσο καιρό. Το ίδιο λάθος δεν πρόκειται να το ξανακάνω, να βάλω ρώσικο με πρόμο τους μαζί. Καλά τώρα θα γρέψουν για τα πράγματα με τα DLC. Τώρα μόλις θα βγει αυτό τον, όχι τον Βαλτικών, τον Black Sea. Της μαύρης θάλασσας θα μπερδευτούν πολύ χάρτες πάλι. Βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε. Αυτή η πόλη είναι δικιά μου, αυτή είναι δικιά σου. Και κρατάνε και μια πατινή οι μόντερς τώρα των χαρτών. Σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί θα πιάσει και Τουρκία τώρα η Black Sea. Θα πιάσει και Roy Extended. Έχετε παίξει ποτέ? Και αυτό ήθελα. Και αυτός έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Θα πιάσει όλη αυτή την πλευρά. Άρα και περιμένουμε όλοι
Το DLC της Μαύρης Θάλασσας. Ένα 36, κορτσική, Ρενό και Ρένα την καινούρια, Range T. Μια χαρά είμαστε. Στη Μόσχα με μια ελεύθερη κάμερα που πήγα, τα έχουν φτιάξει πολύ πράγμα. Και για την αρχή έτσι έλεγα, ήθελα το πρώτο δρομολόγιο ή να ξεκινήσω από εκεί ή να πήγαινα εκεί. Μεγάλη ομορφιά. Αλλά μετά με τούμπαρε αυτό το δρομολόγιο που πήγα εδώ πέρα. Καλή ευκαιρία, λέω. Έπιανε όλο αυτό το βόρειο μέρος εδώ της Ρωσίας. Πάμε, λέω, για πρώτο δρομολόγιο να κάνουμε μια αρχή. Να δούμε πώς θα πάει και το φορτηγό, πώς θα πάνε τα γραφικά, πώς θα πάνε τα head tracking και όλα αυτά τα κοραφέξιμα. Και βλέπουμε για μετά, λέω. Και εκτός από τα πρόοπτα του πετρελαίου που μείναμε, μια χαρά μας πήγε μέχρι τώρα. Το εργαλείο τα πάει περίφημα τον DAF. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε όπως και δίποτε. Δοκιμάστε με χειροκίνητο κυβότιο. Και λευγέ αν δεν έχετε τη μονέρα, το ρυθμίστε στο πληκτρολόγιο και εκεί πάλι θα την δείτε τη διαφορά, θα το ευχαριστηθείτε. Βάλας ρε αδερφάκι ξυστός βαρύς. Αρένα ήταν αυτό ρε μνώ.
6 παρά 10 η ώρα. Θα μας πάρει τώρα, εντάξει. 60 χιλιόμετρα ελέγχουμε εδώ. Τώρα κάτι γίνεται. Έξι παρά 10 πάνε να σκοτεινιάσει. Θα δούμε, θα το κοιτάξουμε αυτό με το... το φως. Τώρα αυτοί, παρόλο που έχουν και στο, και στο ρώσικο, πρέπει να έχουν, όχι στο ρώσικο, στο natural looks έχει σίγουρα flares. Στο next gen δεν πιστεύω, εγώ έχω το Abbas, αυτά τα παλιά, το Abbas τρέπα στα flare pack. Φαίνονται ωραία όταν έρχεται άλλο αυτοκίνητο από απέναντι, όταν είναι μακριά. Φαίνονται θαμπά έτσι, και όσο πλησιάζει. Όπως τώρα. Οπ, καθαρίζει το τοπίο. Τι κάνει το natural look στον ορίζοντα, ομορφιές. Park here. Μπράβο. Thank you.
Λοιπόν, άπαιχτο το σκηνικό, άπαιχτο στο ρώσικο, στο Rus Map. Το φορτηγό, το μοντελάκι, το νταφάκι, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Πολύ καλή διαδρομή. Την αρχή την κάναμε πάντως. Θα δούμε πού θα μας βγάλει αυτή η περιπέτεια του ρώσικου. Να δούμε τι θα γίνει και με τις αναβαθμίσεις της ACS. Θα τα πούμε στο επόμενο.